Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Μάγισσα». Τα επεισόδια που έρχονται είναι καταιγιστικά και καθηλωτικά, καθώς όλα θα ξεκινήσουν από τη στιγμή που ο Τζανής με το Σπίλιο και τους Γερακάριδες εισβάλλουν στον πύργο των Λασκαραίων και προκαλούν μεγάλο λουτρό αίματος. Τελευταία στιγμή ο Μάρκος με τον Μιχαήλ καταφέρουν να ξεφύγουν, όχι όμως και ο Κανέλος. Πάνω στην αναταραχή που επικρατεί, η Δαμιανή βρίσκει την ευκαιρία να σκοτώσει την Αναστασία για να την εκδικηθεί για όλα τα κακά που θεωρεί πως την προκάλεσε. Η ισχυρή καπετάνισσα καταφέρει να ξεγελάσει τους πάντες με το έγκλημα που έκανε και να ξεγλιστρήσει, αλλά η Ρινιό αρχίζει να την υποπτεύεται. Κάτι που η μάνα της αντιλαμβάνεται και φυσικά φροντίζει να μην την κάψει η κόρη της. Έτσι λοιπόν την κλειδαμπαρώνει στον οντά της και δεν της επιτρέπει να ξεμητήσει χωρίς την άδειά της. Η Αγάθη βρίσκει την κοπέλα και εκείνη ζητάει να τη βοηθήσει. «Πρέπει να με βοηθήσεις να βρω τρόπο να φύγω από τον πύργο», της λέει. Και η Αγάπη δέχεται. Στο μεταξύ, στη σπηλιά του Τζανέτου, βρίσκουν καταφύγιο ο Μάρκος, ο Ανδρέη και ο Μιχαήλ, που βλέπει το ένοχο παρελθόν του να έρχεται με φόρα κατά πάνω του. Δεν θα αργήσει όμως να έρθει και η ώρα για εκείνον να λογοδοτήσει για το θάνατο του αδερφού του, του Τζανέτου και πραγματικού καπετάνιου της Συριάς του. Το βράδυ όλα θα πάρουν μια διαφορετική τροπή για όλους. Οι Γερακάριδες αποφασίζουν να σκοτώσουν τελικά τη Θεοφανό, ενώ εκείνη του ζητάει να κάνουν τη θυσία της στο Τέναρο, εκεί που δολοφονήθηκε και η μητέρα της. Στον πύργο η Ρινιό βρίσκει τον Κανέλο και το αποκαλύπτει τις υποψίες της. «Η μάνα μου σκότωσε την Αναστασία. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι εκείνη το έκανε», του λέει, και ο Κανέλος δεν μπορεί να πιστέψει όσα ακούει. Αργότερα η Αγάθη καταφέρνει να βγάλει τη Ρινιό έξω από τον πύργο και εκείνη τρέχει να βρει τους υπόλοιπους άντρες της οικογένειάς της, στη σπηλιά του Τζανέτου. Εκεί στο μεταξύ έχει φτάσει και ο Ανδρέη. «Η μάνα σκότωσε την Αναστασία και οι Γερακάριδες τώρα ετοιμάζονται να σκοτώσουν και τη Θεοφανό απόψε το βράδυ», είναι τα λόγια της. Τώρα όμως ο Ανδρέη με τον Μάρκο καλούνται να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν σύμμαχοι ή θα στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου. Την ώρα που η Θεοφανό οδηγείται στο θάνατο, θα φανερωθούν στο σπήλιο τα κρίματα του δικού του κόσμου που αφορούν στις συνθήκες θανάτου του γιού του, του Πετρούνη. Στον πύργο των Λασκαραίων ο Κανέλος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αλήθειες που δεν μπορεί να αντέξει και ο κόσμος του θα καταρρεύσει από εκείνη τη στιγμή και μετά. Η Δαμιανή του παραδέχεται πως εκείνη σκότασε την Αναστασία και πως γνώριζε για την εισβολή των Γερακάριδων. «Λες να άφηνα το γιο μου μοναχό του? Τον έδιωξαν, τον αδίκησαν και εγώ θα έμενα με σταυρωμένα τα χέρια και με το διάβολο θα έκανα συμφωνία για να το σώσω», ομολογεί. Τότε ο Κανέλος καταλαβαίνει τα πάντα και τρελαίνεται με αυτά που ακούει. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!